Παραμένουμε στο θέμα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, το συνεργάτη μας τον Νίκο Κυλίμο, υπεύθυνο για αγροτικά θέματα εδώ στη Δέλτα. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, προσπαθούμε. Πάει πια ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι στους δρόμους με πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Νομίζω ότι όλο αυτό πυροδοτήθηκε μετά και την θεωρητική εξόφρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής των ενισχύσεων. Των πληρωμών. Το λέμε συνεχώς ότι είχαμε μια πολύ κακή πληρωμή και η προκαταβολή και η εξόφληση. Νομίζω όμως ότι το μεγαλύτερο σοκ ήρθε στην εξόφληση. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί μέχρι τώρα η διαδικασία των επιδοτήσεων είχε δύο κομμάτια. Ένα ήταν τα δικαιώματα και το δεύτερο ήταν το πρασίνισμα. Το κομμάτι του πρασίνισματος καταργήθηκε και μεταονομάστηκε σε οικολογικά σχήματα. Ένα αντίστοιχο ποσό που αναλογούσε και το πρασίνισμα και το παίρναν όλοι οι αγρότες, χωρίς να έχουν κάποιες ιδιαίτερες υποχρεώσεις και χωρίς να ξοδεύουν κάποια λεφτά από την τσέπη τους για να πάρουν αυτά τα χρήματα. Τώρα με τα οικολογικά σχήματα, όσοι θα μπορέσουν και όποτε μπορέσουν να πληρωθούν αυτά τα χρήματα, παίζει, θα άνοιγε η πλατφόρμα τώρα τον Γενάρη, 22 Γενάρη, για να μπουν μέσα να κάνουν διορθώσεις για τα οικολογικά σχήματα της περασμένης χρονιάς, για να πληρωθούν περίπου το Πάσχα. Δεν έγινε αυτό. Θα γίνει, υποτίθεται, τώρα μέσα στο Φλεβάρι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι κάποια διαδικαστικά. Θα μπαίνουν μέσω των γραφείων που έχουν κάνει κυρίως οι καλλιέργειες. Ποιοι θα δικαιούνται να μπουν? Θα πρέπει να κάνουν κάποιες επιλογές. Έχουν 12 δράσεις, τις οποίες πρέπει ο καθένας να μπορεί. Αλλά σε Ευρώπη πόσες δράσεις έχει? Οι ίδιες είναι περίπου οι δράσεις, αλλά το ζητούμενο δεν είναι όμως αυτό, Σάκη. Το βασικό πρόβλημα και για το οποίο ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί και γίνεται ο μεγάλος χαμός, είναι... Το βλέπουμε εδώ πέρα και σε κάποια πανό των αγροτών. Λέει, γράφουν ένα σύνθημα «No farmers, no food». Αν δεν υπάρχουν αγρότες, δεν θα υπάρχει φαγητό. Γιατί το λένε αυτό, πώς τους ήρθε και το λένε αυτό? Είναι οι πολιτικές οι οποίες είχε επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 5 χρόνια για την πράσινη ανάπτυξη και το λέγανε έτσι επιγραμματικά από το χωράφι στο πιάτο, που αυτό απαιτεί μια σειρά παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται από τους αγρότες, οι οποίες είναι και κοστοβόρες. Πρέπει να επιλέξουν βιολογικές δράσεις, οι οποίες και αυτές είναι επιπληρωμή, μειώνουν και την παραγωγή. Και υπάρχει ένα συνολικότερο τέτοιο πρόβλημα. Την ίδια ώρα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει εισαγωγή αγροτικών προϊόντα από τρίτες χώρες, υπογράφει διάφορες συμφωνίες. Τώρα βρίσκεται σε μια φάση να υπογράψει μια συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία να φέρνουν διάφορα πράγματα και αγροτικά προϊόντα και από τη Νέα Ζηλανδία. Οι οποίες όμως αυτές χώρες δεν υπόκειται σε καμιά τέτοια διαδικασία. Ούτε ακολουθούν αυτά τα πρότυπα που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα με τις δραστικές ουσίες οι οποίες επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι ίδιες εταιρείες οι οποίες τα πουλάνε εδώ πέρα, τα πουλάνε σε εκείνους με διαφορετικές συνθέσεις και δημιουργούν ένα σωρό πρόβλημα και προβλήματα υγείας. Πολλές συχνά βλέπουμε εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα τα οποία έχουν διάφορες υπολοιματικές ουσίες, και αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα το οποίο τι λένε οι Ευρωπαίοι αγρότες και εδώ πέρα και οι δικοί μας με διάφορους τρόπους. Ότι δεν μπορεί να επιτρέπεις να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα, προϊόντα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Και από εκεί ξεκινάει το μεγάλο θέμα. Το ερώτημα είναι σε επίπεδο χώρας τώρα, στην Ελλάδα. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος πήγε και διαπραγματεύτηκε για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και αν είχε εκφράσει αντιρρήσεις όταν όλα αυτά συζητήθηκαν, ή αν ο άνθρωπος ο οποίος πήγε από τη χώρα μας στη συζήτηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε ναι σε αυτό το οποίο προτείνονταν? Αυτό, Σάκη, είχε ξεκινήσει ακόμα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίστηκε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν πάει υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, είχαν πάει και γιατί αυτά πάντα γίνονται και στο επίπεδο των Συμβούλων Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, συμμετέχουν και υπουργοί. Φοβάμαι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργούν οι αποφάσεις τους. Δηλαδή, εάν σε επίπεδο υπουργών καθόταν οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απλά ζωγράφιζαν επί χάρτου το σχεδιασμό, είναι άλλη. Και εγώ μπορώ να κάνω μια πολύ ωραία έκθεση ιδεών. Στην πραγματικότητα όμως, τι σημαίνει στο χωράφι, στο στάβλο και στη φάρμα, τα πράγματα είναι τελείως
Τελείως διαφορετικά και γι' αυτό κιόλας ζούμε αυτή την κατάσταση και φαίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προβλήματα. Και έγινε προχθές, γίνεται χαμός σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεμάτες όλες οι πρωτεύουσες με τρακτέρ. Έγινε η σύνοδος κορυφής προχθές. Εξαπαλώνων ήχων το συζητήσαν. Α, τι καλά, τι ωραία, τι όμορφα κτλ. Τι είπανε? Είπανε να δούμε την περίπτωση της αγρανάπαυσης. Να μην κάνουμε αγρανάπαυση κτλ. Που βέβαια εδώ για τη δικιά μας τη χώρα, επειδή η κλήρη είναι μικρή και οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές, ελάχιστα θα βοηθήσει αυτή η ιστορία με την αγρανάπαυση. Τώρα, έχουμε εικόνα για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι? Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, αύριο έχουν μια. Το είπατε και στο δελτίο ειδήσεων, στην Νίκαια έχουν μια πανελλαδική συνάντηση από όλα τα μπλοκ. Εκεί από ό,τι άκουσα τώρα. Το απόγευμα οι συντονιστικές επιτροπές των μπλόκων από την Καρδίτσα και από την Λάρισα θα πάνε με μία πρόταση να γίνει κινητοποίηση, να κατεβάσουν τρακτέρ στην Αθήνα και να γίνονται και από την Κεντρική Μακεδονία επίσης έχουν πάρθει αποφάσεις να κλείσουν συνοριακούς σταθμούς. Με έτοιμα και βλέπεις, έχει σχέση με αυτά που συζητούσαμε πριν, να μην εισάγονται προϊόντα από τρίτες χώρες. Από έξω. Και αυτό εδώ πέρα με τα προϊόντα από τρίτες χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση την χρονιά που μας πέρασε είχε αυξηθεί κατά 38% η διακίνηση των προϊόντων που προερχόταν από χώρες τρίτες και μειώθηκε οι ενδοκινητικές μετακινήσεις προϊόντων κατά 25%. Καλύφθηκε ουσιαστικά. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα και αυτό είναι το πρόβλημα. Νίκος, και αυτό πρέπει να λυθεί. Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.